Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ή αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα Catrice. Η Catrice είναι μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες, αφενός γιατί είναι 100% cruelty free, έχει την πιστοποίηση της PETA, δηλαδή τα προϊόντα της δεν δοκιμάζονται σε ζώα και αφετέρου είναι οικονομικά και πολύ καλής ποιότητος. Όταν επικοινώνησα με την εταιρεία για να τους ζητήσω να μου στείλουν κάποια από τα νέα τους προϊόντα για να τα δοκιμάσω και να τα παρουσιάσω σε αυτό εδώ το βίντεο, μου τα έστειλαν με χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό εδώ το κουτί που με χαρά μου διαπίστωσα ότι δεν ήταν πιο μεγάλο από όσο χρειαζόταν για να τη συμπεριλάβει, αφενός και αφετέρου είναι από 100% πλήρως ανακυκλωμένο χαρτί. Ακόμα δηλαδή και στο packaging η Catrice υπερέχει και της βγάζω το καπέλο. Κάποια από αυτά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα λοιπόν δεν τα έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, καθώς είναι ή αυτά που μου έστειλαν τα πολύ καινούρια ή τα αγόρασα τώρα για το σκοπό αυτού του βίντεο και κάποια άλλα τα είχα ήδη στη συλλογή μου. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω πόσο σημαντικό είναι να γραφτείτε τώρα στο κανάλι μου αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και να μην το χάνετε γιατί υπάρχει περίπτωση το YouTube να μην σας το παρουσιάσει στα προτινόμενα. Περιμένω όπως πάντα τα like σας αν θα σας αρέσει αυτό το βίντεο και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, μην το ξεχάσετε πριν φύγετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το Hydro Plumping Serum με 1,5% υαλουρονικό οξύ και ενώ η θέση του στο skincare είναι πριν από την ενυδατική κρέμα και όχι πριν το foundation, εγώ βρίσκω τις τελευταίες μέρες που το χρησιμοποιώ ότι βάζοντας μία σταγόνα έτσι κάπως σταγοναριστά στην επιδερμίδα μου πριν το foundation, το βοηθάει να στρώσει καλύτερα στην επιδερμίδα. Όπως βλέπετε δεν αφήνει καμία απολύτως γυαλάδα, είναι όμως ελάχιστα κολλώδες, ίσως και αυτό να ευθύνεται στο ότι το foundation στρώνει τέλεια. Θα ενυδατώσω και τα χείλη μου με αυτό εδώ το μπάλμ που θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά σήμερα. Λέει εδώ ότι αλλάζει χρώμα και αφήνει ένα stain στα χείλη και έχει κάναβη και μενθόλη. Για να δω, ελπίζω να αλλάζει χρώμα. Δεν νιώθω τίποτα προς το παρόν. Βλέπω όμως το χρώμα, είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει. Και μυρίζει ελάχιστα μέντα, δεν είναι τίποτα ενοχλητικό. Okay, ας το αφήσουμε λίγο να κάνει τη δουλίτσα του στα χείλη μου και πάμε να προχωρήσουμε σε ένα καινούριο primer από τη σειρά Prime and Fine. Αυτό είναι το Anti-Red Primer. Είναι και αυτό smoothing, έχει έλαιο κάναβης και είμαι πολύ περίεργη να δω την υφή του. Δεν έχω ιδιαίτερες κοκκινίλες, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλο και κάπως θα βοηθήσει. Α, είναι καταπράσινο και αυτό. Λοιπόν, ας το βάλουμε κυρίως εδώ στο κέντρο του προσώπου για να εξουδετερώσει τις κοκκινίλες που βρίσκονται στη μύτη και γύρω από αυτή. Αχ, παιδιά, είναι πολύ δροσερή η αίσθηση, σαν μια πολύ λεπτόρευστη κρέμα. Θα προχωρήσω στο foundation και θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου HD Liquid Coverage Foundation από την Catrice φυσικά στην απόχρωση 036. Είναι καινούργια αυτή η απόχρωση, νομίζω ότι θα ταιριάζει καλύτερα με το ελαφρύ μαύρισμα που έχω αυτές τις μέρες. Και όπως πάντα, θα κάνω αυτό εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι τόσο είναι αρκετό και θα το απλώσω με ένα πινέλο. Αν χρειαστώ, θα βάλω και παραπάνω βέβαια. Έψαχνα από το πρωί το One Drop Concealer μου από την Catrice γιατί δεν αγόρασα καινούριο, ήξερα ότι κάπου εδώ βρίσκεται, ωστόσο δεν το βρήκα πουθενά. Έβαλα ένα άλλο concealer και συνεχίζουμε να σετάρουμε τα πάντα με αυτή εδώ την καινούργια 5-in-1 Setting Powder. Είναι Mattifying, Waterproof, Sweatproof, Fixing και έχει SPF 10, να τα πω και στα ελληνικά. Δηλαδή δημιουργεί matte effet, είναι αδιάβροχη, ενάντια στον υδρότα, σετάρει το μακιγιάζ στη θέση του και έχει και αντιλιακή προστασία 10. Wow, για γύρω από τα μάτια είναι πάρα πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω το καθρεφτάκι της γιατί σκύβω. Ούτε καν παιδιά φαίνεται ότι έχω βάλει κάτι βαρύ. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και ήθελα μία πούδρα compact που να σετάρει το μακιγιάζ μου χωρίς να φαίνεται βαριά. Και επίσης παρόλο που είναι λευκή, δεν αλλάζει και το χρώμα βρίσκω. Και αυτός ο καθρέφτης είναι φανταστικός που έχει μέσα. Θα την περάσω σε όλο το πρόσωπο, γιατί καλοκαίρι και καταλαβαίνετε. Υδρώνω εγώ σε χρόνο τετέ και τίποτα δεν στέκεται όρθιο.
Τέλεια, πολύ ευχαριστημένη από αυτή την πούδρα so far, για να δούμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος του σημερινού μακιγιάζ. Πάμε να προχωρήσουμε σε ρούζ. Έχω αυτό εδώ το Glowing and Multicolor Blush, το οποίο είναι στην απόχρωση It's Wine O'Clock και θα χαμογελάσω, όπως κάνω τελευταία και δεν θα το βάλω πολύ μπροστά που το έβαζα συνήθως. Α, είχα ξεχάσει πόσο έντονο είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το σβήσουμε. Θα το βάλω λοιπόν ξεκινώντας από αυτό το σημείο και προς τα πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Επίσης μ' αρέσει πολύ να περνάω λίγο το ρούς και από τη μύτη τώρα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι σου δίνει αυτό το ηλιοκαμένο εφέ και φαίνεται έτσι πολύ πιο χαριτωμένο το μακιγιάζ. Bronzer επίσης δεν έχω από την Catrice, συγχωρήστε με, γι' αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο προϊόν που δεν έχω, γιατί πήγα και έψαχνα παντού το Clean ID Bronzer και δεν το βρήκα πουθενά. Βάζω λοιπόν το δικό μου αγαπημένο εδώ λίγο στα γνωστά σημεία για να γίνω πιο ηλιοκαμένη. Και επιστρέφω για να ασχοληθούμε με τα μάτια. I am back και πριν ασχοληθούμε με τα μάτια, όπως είπα, να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ στα χείλη μου, το Volumizing Extreme Lip Booster. Έχει εκχύλισμα, λέει, από καυτερή πιπεριά τσίλι. Και υποτίθεται ότι θα τους δώσει έναν όγκο, εκτός από την αίσθηση του καψίματος που αναμένω να νιώσω. Και μου αρέσουν εμένα πολύ αυτά τα lip oils, γιατί έτσι το νιώθω, σαν ένα έλαιο. Καίει! Δεν είναι όμως καθόλου δυσάρεστο. Ας το αφήσουμε να δούμε αν θα δημιουργήσει κάποιο έτσι plumping εφέ. Και πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μολύβι που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι το Slimatic Ultra Precise Brow Pencil αδιάβροχο στην απόχρωση Cool Brown. Το 040 πήρα και ελπίζω να έχω πέσει μέσα. Έχει και το βρουτσάκι του από την άλλη πλευρά. Και θα χρησιμοποιήσω εδώ το καθρεφτάκι της πούδρας για να προσπαθήσω να φτιάξω τα φρύδια μου. Ελπίζω να με βολέψει. Α, ωραίο χρώμα είναι, παιδιά. Και πολύ λεπτή μυτούλα έχει. Πράγμα που το κάνει πιο εύκολο να ζωγραφίσεις τις τριχούλες. Ωραίο είναι, αρκετά μαλακό. Δεν νιώθω δηλαδή ότι θα μου σπάσει η μυτούλα, όπως μου είχε συμβεί με κάποια τέτοια μολύβια στο παρελθόν. Φρύδια έτοιμα, το μόνο που θα κάνω είναι να τα βουρτσίσω λίγο προς τα πάνω. Βρίσκω ότι είναι αρκετά σταθερά στη θέση τους και ότι δεν χρειάζομαι τζέλ, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσω τζέλ σήμερα. Μ' αρέσει το αποτέλεσμα με το συγκεκριμένο μολύβι. Και πάμε να περάσουμε στα μάτια. Μου έστειλαν αυτή εδώ την καινούργια παλέτα, η οποία είναι η Pro Next Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette. Είναι το νούμερο 10, Courageous Beauty, και έχει αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις, παιδιά. Ένα όνειρο είναι. Είναι ακριβώς τα χρώματα που λατρεύω. Και δεν είχα παλέτα έτσι τόσο πλήρη με ροζ μοβ αποχρώσεις. Οπότε θα δουλέψω νομίζω με αυτή την πλευρά περισσότερο. Αλλά θα χρησιμοποιήσω και κάποιες από τις πιο ανοιχτές ως βάση για να ξεκινήσουμε. Ας πάμε στην Basic για αρχή. Να την βάλουμε σχεδόν σε όλο το κινητό βλέφαρο για να σετάρουμε έτσι κάπως και το concealer. Είναι ακριβώς το χρώμα της επιδερμίδας μου αυτή η σκιά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε χτίζοντας κάπως το χρώμα, να πάμε σε αυτήν εδώ που λέγεται Instinct. Για να δω πόσο σκούρα είναι. Α, οκ. Okay. Τόσο όσο για να κάνουμε εδώ την πρώτη σκίαση. Όπως βλέπετε δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα στο να χτίσω σταδιακά το χρώμα μου. Το χρώμα είναι εδώ, οι σκίες έχουν pigment και δεν το λες fallout αυτό, δεν βγαίνει τίποτα σχεδόν όταν τεινάζω το πινέλο μου. Θα συνεχίσω με το ίδιο πινέλο και θα πάρω αυτή εδώ τη ροζ που λέγεται Beauty. Θέλω να δω τι εφέ θα κάνει, αν τη φέρω ελάχιστα πιο κάτω. Αχ, παιδιά, φαίνεται ελάχιστα, αλλά φαίνεται τόσο όσο θέλω για να μου γλυκάνει αυτό το χρώμα που χρησιμοποιήσαμε πριν. Wow, υπέροχο. Χίλια συγγνώμη που δεν είχα πατήσει το μικρόφωνο στο προηγούμενο κομμάτι του βίντεο. Τώρα το θυμήθηκα, γιατί αναγκάζομαι και κόβω πολύ μικρά αποσπάσματα κάθε φορά από τον ήχο, γιατί δεν μπορώ να περάσω ένα τεράστιο αρχείο ήχου μέσα. Είναι θέμα επεξεργασίας τέλος πάντων. Οπότε, να, για μία φορά το ξέχασα. Λοιπόν, περνάω σε ένα λίγο πιο μικρό πινέλο και σε αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Classy. Και θα τη φέρω εδώ ακριβώς στα μποναριστά, στην εξωτερική γωνία του ματιού μου. Στο εξωτερικό V μπορούμε να πούμε και θα τη σβήσω προς τα έξω και προς τα πάνω. Και
και μου αρέσει το αποτέλεσμα από αυτή την πλευρά. Θα κάνω το ίδιο με αυτό εδώ το χρώμα, το classy, και στο εσωτερικό. Και θα κάνω σήμερα μια τεχνική που δεν έχω κάνει ποτέ νομίζω στο κανάλι και γενικά δεν συνηθίζω να την κάνω στη ζωή μου. Αλλά γιατί να μην το δοκιμάσουμε σήμερα. Λοιπόν, φέρνω αυτό το σκούρο χρώμα και εδώ αφήνοντας μόνο το κεντρικό σημείο του βλεφάρου χωρίς σκιά. Και αφού έχω χτίσει το χρώμα σε αυτά τα σημεία, με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μου, θα το περάσω εδώ στο σημείο που όταν έχω ανοιχτό το μάτι μου φαίνεται, γίνεται αυτή η καμπύλη δηλαδή, και θα τα ενώσω. Wow, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα όμως θέλουμε σίγουρα φως κάτω από το φρύδι, στο εσωτερικό αλλά και στο κέντρο του βλεφάρου, και από την ώρα που είδα αυτή την παλέτα, αυτή εδώ η σκιά με προκαλεί. Σκέφτομαι όμως μήπως βάλω και αυτή για βάση, για να δω πώς θα δουλέψουν και οι δύο μαζί στο χέρι μου. Wow! Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Λοιπόν, θα πάρω ένα πλακέ πινέλο, αυτό εδώ, και την σκιά που λέγεται Love. Τη χτίσω στο κέντρο του βλεφάρου. Πολύ όμορφο χρώμα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό χρώμα. Και θα το φέρω και λίγο πιο πάνω, γιατί θέλω να φαίνεται. Και τώρα ήρθε η ώρα για την σκιά Masterpiece, που θα πάρω με το δάχτυλό μου και θα την φέρω ακριβώς από πάνω από αυτό το χρώμα, στο κέντρο και μόνο του βλεφάρου μου. Wow, εντάξει. Τρομερό χρώμα. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλα στη ζωή μας. Και μπαίνω σε πειρασμό να το βάλω και σε όλο το βλέφαρο, αλλά όχι. Θα μείνω πιστή σε αυτό που είπα ότι θα κάνω εξ αρχής. Θα διορθώσω ό,τι ατυχηματάκια έχουν συμβεί κάτω από τα μάτια με μία μπατονέτα με λίγο νεράκι μισελέρ, και θα κάνω και εδώ τη γραμμή αυτή λίγο πιο έντονη. Μπορεί να φύγει και λίγο κονσίλερ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά δεν είναι τίποτα, το διορθώνετε αν θέλετε. Και πριν περάσω στο κάτω μέρος των ματιών, θα πάρω τη σκιά Vision νομίζω, η οποία έχει λίγο fallout, και θα τη φέρω εδώ κάτω από το φρύδι μου για να δώσω λίγο φως. Wow, μ' αρέσει και αυτή πολύ, γιατί μ' αρέσει πάντα αυτό το σημείο να έχει φως. Πάμε να χτίσουμε λίγο το χρώμα και την ένταση και στο κάτω μέρος των βλεφαρίδων. Ένα τσικ, θα ξεκινήσω από την απόχρωση Beauty. Πάρα πολύ απαλά, φέρνοντάς τη κάτω από το μάτι μου. Θα χρησιμοποιήσω και λίγη από τη Love, από το κέντρο και μέχρι εδώ την άκρη του ματιού μου και προς τα πάνω. Και θα ολοκληρώσω με το ίδιο πινέλο, με την απόχρωση Classy, ελάχιστα και πάρα πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου. Και αυτή κυρίως από τη μέση μέχρι το εξωτερικό σημείο, ενώνοντας βέβαια με το πάνω βλέφαρο. Πάμε και σε eyeliner, γιατί μου έστειλαν αυτό εδώ το Brush Ink Tattoo Liner, που είναι και αδιάβροχο. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι να το χρησιμοποιήσω. Καλέ, άνοιξε. Αγχώνομαι πάρα πολύ με τα eyeliners, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα σας μιλάω. Θα κάνω εδώ τη δουλίτσα μου, προσπαθώντας να μην κάνω λάθος, και θα τα πούμε σε λίγο. Συγγνώμη, είδατε πόσο εύκολα έκανα τη γραμμή. Αυτό μπορεί να είναι και το νέο αγαπημένο μου eyeliner. Δεν νομίζω ότι ήταν απλά μια καλή μέρα. Παιδιά, το βορτσάκι του μπροστά είναι καταπληκτικό. Μπράβο, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. So far, so good. Μ' αρέσουν και οι σκιές πάρα πολύ, το αποτέλεσμα που έχουν δώσει. Πάμε σε μάσκαρα. Ούτε αυτή την έχω δοκιμάσει ποτέ και μου την έστειλαν. Είναι η Lashes to Kill Sexy Volume, High Volume. Για να δω το βορτσάκι της. Οκ, okay. Ωραίο μέγεθος έχει. Για να δούμε τώρα πώς θα ανταποκριθούν οι βλεφαρίδες σε αυτό. Εμένα ξέρετε, μου αρέσει να μου δίνει και καμπυλότητα και διαχωρισμό. Δεν μπορώ όταν κολλάνε οι βλεφαρίδες μου πολύ μεταξύ τους και θέλω και μάκρος. Θα μου πεις τα θες όλα, κουκλίτσα μου κι εσύ. Τι να κάνω, από τις μασκάρα έχω υψηλές απαιτήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι με τη μία στρώση, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρκετά ορατό. Θα κάνουμε και δεύτερη και θα δούμε τη διαφορά. Πάντως το βουρτσάκι είναι μαλακό, δεν είναι από αυτά τα λαστιχένια που
ακουμπάς το μάτι σου και νομίζεις ότι θα το καρφώσεις. Θα βάλω και άλλη, παιδιά. Περνάω στην τρίτη στρώση. Αλλά ας μην προκαλώ και την τύχη μου, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μέχρι εδώ είναι πολύ πολύ καλό. Λοιπόν, τι λέτε για τη μάσκαρα? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά αξιοπρεπές. Δεν είναι όμως και η πιο λατρεμένη μου μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει ever. Πάμε σε highlighter. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη Luminize παλέτα της Catrice, η οποία έχει και αυτή εδώ τη σκούρα απόχρωση για bronzer. Εγώ ωστόσο δεν τη χρησιμοποιώ γιατί έχει πάρα πολύ λάμψη. Θα χρησιμοποιήσω τη μεσαία απόχρωση που είναι πιο χρυσή. Ίσως και με λίγο από αυτό. Και τεινάζοντας καλά το πινέλο μου, θα έρθω εδώ και θα βάλω διακριτικά λίγη λάμψη. Λίγο στην άκρη της μύτης, εδώ, στο πηγούνι. Θα σκουπίσω, όπως το πηγούνι βάλω πολύ, θα σκουπίσω τα χείλη μου από το plumping balm που βάλαμε πριν και θα κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου με αυτό το μολύβι της Catrice που είναι η απόχρωση 020, δεν βλέπω το όνομα της απόχρωσης, έχει σβηστεί με την πολλή χρήση. Έχω ξαναπεί ότι αυτά τα μολύβια μου αρέσουν πολύ. Είναι τα Color and Contour της Catrice. Είναι πάρα πολύ κρεμώδη και πάρα πολύ εύκολο να κάνεις το περίγραμμα των χιλιών σου, ακόμα και να τα γεμίσεις και να βάλεις απλά ένα gloss από πάνω. Εγώ όμως σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Demi Matte κραγιόν στην απόχρωση 090, που είναι και από τις αγαπημένες μου και νομίζω ότι θα ταιριάξει πολύ με το μακιγιάζ στα μάτια. Τέλειο! Αυτό το μακιγιάζ, παιδιά, σήμερα βγήκε πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Έχω ενθουσιαστεί για να δω, υπάρχει κανένα προϊόν που δεν χρησιμοποίησα? Όχι, μου έχουν στείλει ωστόσο και αυτό εδώ το Natural Base Coat, είναι για τα νύχια, με 99% φυσικά συστατικά, το οποίο θα δοκιμάσω, ναι, μόλις ξεφορτωθώ το ημιμόνιμο, το οποίο επίσης με ενθουσιάζει, γιατί είναι αυτό το φανταστικό σχέδιο που το είδα σε μια φωτογραφία και είπα στην κοπέλα που μου φτιάχνει τα νύχια, στην Πέννη, να μου το κάνει. Καλλιτέχνης η κοπέλα, έτσι. Οπότε μην με ρωτήσετε για τα χρώματα, είναι 6 διαφορετικά και δεν είναι και πολύ εύκολο να τα βρούμε σε κωδικούς. Αυτά για σήμερα. Αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ, λοιπόν, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα Catrice. Ελπίζω να σας άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ έχω να πω ότι λάτρεψα την παλέτα. Ανυπομονώ να παίξω περισσότερο μαζί της και με τις υπόλοιπες αποχρώσεις που δεν χρησιμοποιήσαμε σήμερα. Γιατί πραγματικά δεν με πέδεψε καθόλου. Είδατε ότι η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή και το blending ήταν καλό, δεν μου έκανε πουθενά κενά, δεν συγκεντρώθηκε πουθενά περισσότερο χρώμα και κάπου λιγότερο άψογη η παλέτα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το eyeliner και αυτό θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Καλά, κραγιόν και μολύβι τα ήξερα και από πριν και νομίζω ότι θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ και το μπάλμα αυτό, γιατί μ' άρεσε αυτό το ζωντανό χρώμα που έδωσε στα χείλη μου χωρίς να τα βαραίνει καθόλου και ξέρετε ότι εγώ είμαι λάτρης των balms, μου αρέσουν όλα τα ενυδατικά προϊόντα χιλιών. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ και αυτό το Volumizing Extreme Lip Booster, αν και δεν ξέρω αν βλέπετε κάποια διαφορά, αν έκανε όντως τα χείλη μου έτσι πιο ζουμερά. Αλλά okay. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε με τέτοιες μεθόδους να έχουμε πιο φουσκωτά χυλάκια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να περάσατε πολύ καλά και να μου πείτε κι εσείς θέλω ποια προϊόντα από αυτά που χρησιμοποίησα σας άρεσαν. Φιλιά πάρα πολλά, περιμένω τα σχόλιά σας και τα like σας αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!